Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Καλό πρωινό Τετάρτης. Σας καλημερίζω εδώ από το κρεβατοκάμαρα, αραχτός λόγω του τραυματισμού στο πόδι. Και πρωί-πρωί έχω βάλει να ακούσω Heavy Load, το καινούριο τους άλμπουμ, το Riders of the Ancient Storm, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την No Remorse Records, το ελληνικό label και δισκάδικο που όλοι γνωρίζετε τουλάχιστον. Οι περισσότεροι τουλάχιστον γνωρίζετε. Ένας δίσκος ο οποίος τιμάει πάρα πολύ τους Heavy Load και τιμάει και εμάς φυσικά που μας το προσφέρουν έτσι απλόχερα με καινούριες τραγουδάρες 40 χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία. Ακούγεται παράξενα έτσι 40 χρόνια μετά καινούριος δίσκος, 40 χρόνια χωρίς κάτι καινούριο, αλλά ακούγοντας το δίσκο νομίζεις ότι δεν έχουν περάσει πάνω από 2-3-4 άντε βαριά 5 χρόνια από την προηγούμενη κυκλοφορία τους. Ένας δίσκος ο οποίος είναι στα χνάρια των παλαιότερων κυκλοφοριών τους, με νέα στοιχεία, περισσότερα μέσα, όπως η εκτενέστερη χρήση πλήκτρων. Το epic metal στοιχείο παραμένει, ούτως ή άλλως δεν ήταν και ποτέ τελείως epic η Heavy Load, γιατί είχαν και τις hard στιγμές τους τότε, και τις heavy metal στιγμές, τα πάντα όλα μαζεμένα. Τώρα ακούμε 53 χρόνια heavy metal μουσικής, παιγμένα σε ένα δίσκο και με τη σφραγίδα του Heavy Load φυσικά, χωρίς να φαίνεται σαν αντιγραφή αυτό. Θα σας δείξω λίγο και το βινιλίο. Εδώ είναι το βινιλίο μέσα. Heavy Load, όπως βλέπετε εδώ. Riders of the Ancient Storm, το βινιλίο μέσα. Το εξώφυλλο, εδώ είμαστε. Ένα τρομερό άλμπουμ, το λογότυπο το κλασικό. Οι επιρροές από Rainbow, Deep Purple παραμένουν σταθερές. Οι hard rock επιρροές δηλαδή, αυτές οι επικές περισσότερο των Rainbow πρωτίστως. Η μπάντα παραμένει δυναμική και ας έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και θα θέλω να σταθώ εδώ πέρα στην έκδοση βινιλίου, η οποία, γεια σας πάλι, η έκδοση βινιλίου η οποία είναι εκπληκτική και δεν είναι σαν και αυτά τα βινιλία που έχουν συμβεί στα τελευταία χρόνια να βγαίνουν από τα labels, τα οποία δεν ακούγονται ούτε με κλωτσιές. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, όχι όλα, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν αυτό το πρόβλημα. Το βινιλίο είναι φοβερή η έκδοση αυτή η συγκεκριμένη, για 8σέλιδο βιβλίο μέσα με φωτογραφίες και τους στίχους, η οποία είναι τρομερή δουλειά που έχει γίνει. Και η απόδοση του βινιλίου είναι τρομακτική, γιατί είναι αναλογική ηχογράφηση και ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι του κεριού, του wax, αυτό που λέμε. Αρμόζει καλύτερα ο ήχος παρά από ένα... Όχι ότι πάει πίσω το CD, έτσι, προς Θεού δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο, ειδικά για τα σε αντιστοιχεία CD με τελευταία βινίλια. Αλλά ακούγεται πιο ζεστά, γιατί είναι και αναλογικά γραμμένο και έχει περαστεί και σε καλή, έχει περαστεί καλά στο βινίλιο. Άρα μιλάμε για μια τρομερή δουλειά από το label και από την μπάντα μαζί. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα heavy power metal album, heavy metal με power metal, όλα αυτά μαζί. Πολύ καλό album. Αξίζει να βρείτε την κόπια σας να την τσιμπήσετε. Επέστρεψαν με δύναμη και με χαρακτήρα και αυτό μας φτάνει και μας κάνει να περιμένουμε και για άλλα πράγματα στο μέλλον πιο σύντομα πια και όχι μετά από άλλα τόσα χρόνια που θα είναι και αδύνατο ούτως ή άλλως, θα είναι 100 ετών σχεδόν τότε. Λοιπόν, να είστε καλά, τι σχεδόν, παραπάνω από 100 ετών. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε όλοι. Γεια σας.